Με χαρά ξαναβλέπω παλιούς συντρόφους και φίλους. Καλή, κοντά το μικρόφωνο, κοντά το μικρόφωνο, αλλιώς λέγεται. Με χαρά ξαναβλέπω παλιούς συντρόφους και φίλους. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Δημήτρη Παπαδημούλη ως συνεχιστή μιας παράδοσης που την ανέφερε και ο Ηλίας, που συμπεριλαμβάνει τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Κώστα Φιλίνη και τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Και με τους τέσσερες με συνέδεαν στενή προσωπική και συντροφική δεσμή. Οι άλλοι ομιλητές, ο Αλέξης, ο Δημήτρης, που από ό,τι ξέρω θα μιλήσει μετά, ο Πάνος, ο Γιάννης, εκ της ιδιότητός τους είναι οι κατάλληλοι για να αναδείξουν τη δράση στο Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ηλίας και εγώ, εκ των πραγμάτων, κάνουμε κάποιες γενικές σκέψεις για την αριστερά και την Ευρώπη. Ελπίζω πως δεν θα είμαι βαρετός στα παλιά, αναφερόμενος αναλυτικά, δυστυχώς για σας, σε ζητήματα θεωρίας και στρατηγικής που κάποτε ήταν προσφυλή, κάποτε τα ακούγανε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ελπίζω πως θα είστε ανεκτικοί στην όποια κριτική έχω στα καινούρια. Ο τίτλος συζήτησης είναι «Αριστερά και Ευρώπη». Ιστορικά η μεγάλη στροφή της αριστεράς απέναντι στην Ευρώπη έγινε σε μικρό σχετικά διάστημα, στην Ελλάδα με το κουκουέ εσωτερικού και γενικότερα στην Ευρώπη με τον ευρωκομμουνισμό στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο βαρύνων ρόλος της έννοιας Ευρώπης στις ιδέες ανανοητικής αριστεράς αποκτάται παράλληλα με τον πρωτεύοντα ρόλο της έννοιας δημοκρατία. Ο συγκερασμός των εννοιών δημοκρατία και Ευρώπη με την έννοια αριστερά προσδιορίζει φυσιογνωμικά την ανανεωτική αριστερά. Αυτό είναι το θέμα της παρέμβασής μου. Οι έννοιες δημοκρατία και Ευρώπη στη φυσιογνωμία της ανανεωτικής αριστεράς. Μπορεί σήμερα κάποια πράγματα που αφορούν τη σχέση της αριστεράς με τη δημοκρατία και την Ευρώπη να μας φαίνονται αυτονόητα, όμως πριν από την ανανεωτική αριστερά δεν ήταν έτσι. Και εγώ έχω τέτοια ηλικία που τα έχω προλάβει. Ας τα δούμε πρώτα ιστορικά. Από το 1914 ως το 1945, ανάμεσα δηλαδή στους δύο μεγάλους πολέμους που διεξήχθησαν κυρίως στην Ευρώπη, όλοι ασκούσαν την πολιτική με όπλα. Σε αυτά τα πλαίσια και στην αριστερά η ένοπλη βία κατέλαβε σημαντικό ρόλο, ταυτιζόμενη με την Επανάσταση, ενώ δεν είχε την ίδια κυρίαρχη βαρύτητα στις αντιλήψεις του Μάρξ. Το 1945, με το τέλος του πολέμου, με τους 70 εκατομμύρια νεκρούς, οι Ευρωπαίοι κατανόησαν ότι δεν μπορούν πια να λύνουν τις μεταξύ τους διαφορές με πιστόλια. Αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή κατάκτηση που χρειάστηκε πολλά εκατομμύρια νεκρούς για να θεμελιωθεί. Αυτή ήταν ουσιαστικά η ιδέα για την Ενωμένη Ευρώπη. Οι κομμουνιστές, όπως έγραφε ο Άγγελος Ελεφάντης, δυσκολεύτηκαν να αποδεχτούν την εγκατάλειψη των αντιλήψεων για πολιτική με όπλα. Ο ευρωκομμουνισμός απέσπασε την έννοια της Επανάστασης από την ένοπλη βία. Νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, το 1956, ο Τολιάτη υποδείχνει ότι ο Ιταλικός δρόμος για το σοσιαλισμό συνίσταται σε αλληλοδιάδοχους αγώνες που ξεκινώντας από τις θέσεις που έχουν κατακτηθεί εξελίσσονται μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς προχωρώντας προς νέες κατακτήσεις. Ουσιαστικά 15 χρόνια πριν το διατυπώσει το ίδιο πράγμα ο Μπριγκουέρ, το 1956. Οι Έλληνες κομμουνιστές δυσκολεύτηκαν ακόμη περισσότερο να αποδεχτούν την εγκατάλειψη των αντιλήψεων για πολιτική με όπλα. Χρειάστηκε να προσθεθούν οι νεκροί του εμφυλίου, οι εκτελέσεις, το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς και η δικτατορία για να τους αποσπάσει το κουκουέ εσωτερικού από αυτές τις αντιλήψεις. Για να κατανοήσουν ότι στο γήπεδο της βίας κερδίζει ο αντίπαλος, όπως έγινε στον εμφύλιο που η πάνω πια αριστερά έχασε. Να κατανοήσουν ότι η δημοκρατία είναι το φυσικό πεδίο των αγώνων για τον σοσιαλισμό. Και είναι σημαντικό ότι την επιλογή αυτή του κουκουέ εσωτερικού την διατυπώνει στη δικτατορία συχνά μέσα από τις φυλακές. Είναι χαρακτηριστική η απολογία στο δικαστήριο του Μπάμπη Δρακόπουλου, ηγέτη του κουκουέ εσωτερικού, τον Ιανουάριο του 1973. Ο σοσιαλισμός που επιδιώκουμε, λέει ο Μπάμπης Δρακόπουλος, είναι ξεχωριστά συνδεδεμένος με την ανάπτυξη της δημοκρατίας και την κατοχύρωση της πνευματικής ελευθερίας. Αναδεικνύει έτσι τη δομική σχέση της ανανεωτικής αριστεράς με τη δημοκρατία, την ίδια εποχή που η δεξιά βαρυνόταν
με αντιδημοκρατικές εκτροπές, αλλά και στην πολιτική δράση εκείνη την εποχή, στους αντιδικτατορικούς αγώνες που πρωταγωνιστούσε η αριστερά εναντίον μιας βίαιης ένοπλης δικτατορίας, αυτό που κυριάρχησε κατά κράτος και ανεδείχθη εμβληματικά ήταν η άοπλη μαζική πάλη του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος που κορυφώθηκε στο Πολυτεχνείο και όχι τα πιστόλια που συζητάγανε στα καφέ του Παρισιού. Αφού είδαμε πρώτα ιστορικά αυτή τη στροφή της αριστεράς, ας δούμε τώρα στο πεδίο της θεωρίας και της στρατηγικής αυτά που ανέδειξε η ανανοητική αριστερά. Η εγκατάλειψη των αντιλήψεων για ένοπλη βία δεν ήταν μόνο ένα ηθικό ζήτημα που αφορούσε μόνο το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Ήταν σημαντικά και ένα πολιτικό ζήτημα. Ήταν μια πολιτική ανάγνωση μιας καινούργιας πραγματικότητας, ενός καινούργιου καπιταλισμού και ενός καινούργιου κράτους και επακόλουθα η διατύπωση μιας νέας στρατηγικής. Στις απόψεις του παραδοσιακού κομμουνισμού, το κράτος ήταν ένας μηχανισμός της άρχουσας τάξης που αποτελείται από το στρατό και την αστυνομία, που προάσπιζε τα συμφέροντα αυτής της τάξης. Οι εργαζόμενοι ήσαν εκτός αυτού του μηχανισμού, εκτός αυτού του κράτους δηλαδή. Οι κομμουνιστές φτιάχνουν το δικό τους μηχανισμό, συγκρούονται ένοπλα με το μηχανισμό του κράτους της άρχουσας τάξης και αν νικήσουν, τσακίζουν το αστικό κράτος και εγκαθιδρύουν μια νέα κρατική μηχανή που αποτελείται από τις ένοπλες εργατικές μάζες, τη δικτατορία του προλεταριάτου, το κράτος της μεταβατικής φάσης προς τον κομμουνισμό. Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε, τραγωδίες και στο τέλος κατάρρευση. Απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, ο ευρωκομμουνισμός διατύπωσε μια εξ ολοκλήρου διαφορετική στρατηγική, αυτή του δημοκρατικού δρόμου. Ο καπιταλισμός είχε αλλάξει για να μείνει και πάλι καπιταλισμός. Οι κοινωνίες είχαν γίνει συνθετότερες. Το κράτος διευρύνθηκε παρεμβαίνοντας ενεργά σε όλη την πολιτική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο αστυνομία και στρατός. Ανέπτυξε θεσμούς εκπαίδευσης, ασφάλισης, περίθαλψης και άλλους πολλούς, μέσα στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Προς την ίδια κατεύθυνση οδήγησαν και οι αγώνες του εργατικού και δημοκρατικού κινήματος. Η Ευρώπη, βγαίνοντας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε να υπουλώσει τραγωδίες. Έτσι εμφανίστηκε το φαινόμενο του κοινωνικού κράτους. Οι θεσμοί, βέβαια, αυτοί ελέγχονται από την κορυφή. Έγινε όμως έτσι φανερό πως τέτοιους θεσμούς, μέσα στους οποίους βρίσκονται και οι εργαζόμενοι, δεν καλούνται να τους συντρίψουν, αλλά να τους ελέγξουν σε αντιπαλότητα με την άρχουσα τάξη. Έτσι, η δημοκρατία, παύλα έλεγχος, γίνεται το βασικό πεδίο της ταξικής και πολιτικής πάλης, γίνεται ταυτόσιμη με την έννοια του σοσιαλισμού και όσον αφορά την πορεία προς αυτόν και όσον αφορά το περιεχόμενό του. Αυτή η ταύτιση της έννοιας του σοσιαλισμού με την έννοια της δημοκρατίας έφερνε σε αντιπαράθεση αυτή τη στρατηγική του δημοκρατικού δρόμου με το σοβιετικό ολοκληρωτισμό. Ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει, θα πει εμβληματικά ο Νίκος Πουλατζάς. Ο δημοκρατικός δρόμος δεν είναι μια στιγμιαία σύγκρουση, μια κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων που άλλωστε δεν υπάρχουν, αλλά μια διαρκής και ενιαία, γιγαντιαία μεταρρυθμιστική διαδικασία που θα επιχειρούσε μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές και που θα ολοκληρωνόταν και σε επεμβάσεις παραγωγικές σχέσεις και την οργάνωση εξουσίας. Υποκείμενο μιας τέτοιας στρατηγικής, όπου η δημοκρατία έχει αναδειχθεί ως το βασικό πεδίο της ταξικής και πολιτικής πάλης, δεν μπορεί να είναι μια φωτισμένη μειοψηφία θεολογικής νομιμοποίησης, αλλά ένας νέος συνασπισμός κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία και στο μαζικό κίνημα και στο κοινοβούλιο. Έλεγα στην αρχή πως μπορεί σήμερα κάποια πράγματα που αφορούν τις σχέσεις αριστεράς με τη δημοκρατία και την Ευρώπη να μας φαίνονται αυτονόητα, όμως πριν από την ανανοητική αριστερά δεν ήταν έτσι. Από την ανανοητική αριστερά μάθαμε σχεδόν όλοι πια ότι η έννοια δημοκρατία έχει τον πρωτεύοντα ρόλο στις ιδέες της αριστεράς. Το στίχημα υπέρ της δημοκρατίας κερδίθηκε πανηγυρικά. Ας δούμε τώρα το δεύτερο στίχημα, αυτό για την Ευρώπη. Η αρχική στάση των κομμουνιστών προς την ευρωπαϊκή οικονομική τότε ολοκλήρωση ήταν εχθρική, θεωρώντας την ΕΟΚ ως αναδιπλασιασμό της κρατικής εξουσίας, του κεφαλαίου και ως μηχανισμό του ενός ψυχροπολεμικού μπλοκ εναντίον του άλλου. Σύντομα άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία αυτή είναι μη αναστρέψιμη, αλλά και να διαπιστώνουν αντιθέσεις ανάμεσα στην ΕΟΚ και στη ΣΥΠΑ και αντίστοιχα διαδικασία αποδέσμευσης ΕΟΚ. 5 χρόνια ουσιαστικά μετά τη Συμφωνία της Ρώμης το 1962. Ναι. Ωραία. Εντάξει.
Η στροφή της ανανεωτικής αριστεράς προς την Ευρώπη έγινε σε απόλυτη συνάρτηση με τη στροφή προς τη δημοκρατία. Κοινός παρονομαστής για την αποδοχή του βαρύνοντα ρόλου των εννιών της δημοκρατίας και της Ευρώπης είναι η υιοθέτηση της στρατηγικής του δημοκρατικού δρόμου προς τον σοσιαλισμό και ο απογαλακτισμός από τη Σοβιετική Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση είναι επιλογή γεωπολιτικού χαρακτήρα από τους ευρωκομμουνιστές στρατηγικής σημασίας. Κατανοούν και επιλέγουν ως πεδίο άσκησης της πολιτικής τους την Ευρώπη και την διεκδίκηση της αυτονομίας της. Το 1972 ο Μπερλιγκουέρ δηλώνει ότι δεν είναι ούτε με τη ΣΥΠΑ ούτε με την ΕΣΔ. Είναι μια αντίληψη έξω και κατά των δύο ψυχροπολεμικών μπλοκ. Όλα αυτά σήμερα μας φαίνονται τόσο εύλογα, αυτονόητα. Δεν ήταν έτσι όμως τότε. Στην Ελλάδα η στροφή της ανανεωτικής αριστεράς προς την Ευρώπη, πέρα από όλα τα παραπάνω, έχει έναν ακόμη βαρύνοντα λόγο. Είναι η διακοπή της συμφωνίας σύνδεσης με την Ελλάδα που επέβαλε η ΕΟΚ στο δικτατορικό καθεστώς, την ίδια στιγμή που η Σοβιετική Ένωση είχε ανεπτυγμένες σχέσεις με την δικτατορία. Αλλά και στη μεταπολίτευση, το ΚΚΕ εσωτερικού είναι υπέρ της ένταξης στην ΕΟΚ, θεωρώντας ότι αυτό εξασφαλίζει τη δημοκρατία από τον κίνδυνο δικτατορικών εκτροπών και απομακρύνει την Ελλάδα από την αμερικανική εξάρτηση. Είναι γνωστές οι μάχες του Λεωνίδα Κύρκου στη Βουλή για αυτά. Και στην Ελλάδα, λοιπόν, η ανανεωτική αριστερά επιλέγει την αντίθεσή της και προς τις δύο υπερδυνάμεις. Αντίθετα, τότε, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ πρότειναν την απόσπαση της Ελλάδας από τη Δύση και το ΜΕΝ ΚΚΕ επέλεγε την εξάρτηση από τη Σοβιετική Ένωση, το ΔΕ ΠΑΣΟΚ την ένταξη στους αδέσμευτους που συμπεριλάμβαναν διάφορα περίεργα αραβικά δικτατορικά καθεστώτα. Όσο για τη δεξιά, με εξαίρεση τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ήταν προσιλωμένη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, για πολλά χρόνια μετά. Αλλά ποιος θα θυμάται όλα αυτά πια? Γι' αυτό σας τα θυμίζω. Κι όμως, η επίδραση τότε του ΚΚΕ εσωτερικού στην πολιτική σκηνή ήταν τεράστια και μέσα από την επίδραση στη φυσιογνωμία των άλλων κομμάτων και ιδιαίτερα στον εξευρωπαϊσμό του ΠΑΣΟΚ, που άρχισε να γίνεται από το 81, κορυφώθηκε το 85. Ήταν και αυτό, δηλαδή η επίδραση, μια αντίληψη του ευρωκομμουνισμού. Η ανάγκη μετατόπισης όλης της πολιτικής κοινής προς τα μπροστά. Ότι αυτός είναι ο ρόλος της αριστεράς, να οδηγεί όλη την πολιτική σκηνή προς τα μπροστά. Με καθαρές απόψεις, διάλογο, χωρίς κάθετες διαιρέσεις, εκτός από αυτή με το φασισμό βέβαια. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί και σήμερα στη χώρα μας και ισχύει και για τη δεξιά και για την αριστερά που έχει ευθύνες για την κάθετη πόλωση τα προηγούμενα χρόνια. Τελειώνοντας την ιστορική αναφορά στην Ευρώπη. Στα επόμενα χρόνια οι Ιταλοί ευρωκομμουνιστές υιοθετούσαν και υπερασπίζονταν την ανάγκη ευρωπαϊκής ομοσπονδιοποίησης, η πιο επιθετική ευρωπαϊκής κατεύθυνσης πολιτική, και επέλεγαν να αναπτύσσουν το πολιτικό τους σχέδιο όχι απλώς σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε υπερεθνικό επίπεδο στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, απέναντι στην επίθεση της ευρωδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού, ο Μπερλιγκουέρ μιλάει για το κοινό συμφέρον της αριστεράς στην Ευρώπη και συζητά με Ευρωπαίους σοσιαλιστές για την ευρωαριστερά. Όμως ο ευρωκομμουνισμός δεν νίκησε στην Ευρώπη. Δεν κυβέρνησε, δεν καθόρισε αυτό στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και κυρίως τον ξεπέρασε η εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ήταν βασικά ένα πολιτικό σχέδιο εθνικών δρόμων προς το σοσιαλισμό, ενώ πια τα κρίσιμα ζητήματα δεν παίζονταν σε εθνικό πεδίο. Ακόμη δυσκολότερα, δεν παίζονται καν σε κάποιο σαφές πολιτικό πεδίο σήμερα, έστω διεθνικό πολιτικό πεδίο. Είναι η αγορά. Ο ευρωκομμουνισμός επέδρασε όμως ανεξίτηλα στην ταυτότητα της αριστεράς, με τις έννοιες της δημοκρατίας και της Ευρώπης, αλλά και μας βοηθά να αντιληφθούμε σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ότι σε αυτή μπορείς να επεμβαίνεις μόνο με μεγάλους οικονομικούς σχηματισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι με μικρές εθνικές οικονομίες. Και ακόμη μας βοηθά να διερευνήσουμε την ιδέα της πολιτικής διακυβέρνησης της παγκοσμιοποίησης για μια νέα ισορροπία, δηλαδή της δημοκρατίας και της αγοράς. Αυτά είναι τα δύο πιο κρίσιμα ζητήματα σήμερα. Και για τα δύο αυτά ο ευρωκομμουνισμός είχε μιλήσει πολύ πρόημα. Δεν είναι στα θέματα της σημερινής παρέμβασής μου ή μετά από αυτή την περίοδο, μετά την περίοδο του ευρωκομμουνισμού, η Ευρώπη. Μόνο μία σκέψη.
Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Υποχωρεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, η Ευρώπη της αλληλεγγύης υποχωρεί, η Ευρώπη της συνοχής υποχωρεί. Για τους πολίτες, λιτότητα και ανεργία. Στη χώρα μας αυτά βιώνονται δραματικά. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λιγότερο ελκυστική από ποτέ. Αυτό όμως είναι το αποτέλεσμα της κυριαρχίας του πολιτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Δεξιάς. Δεν είναι ένα ουδέτερο γεγονός. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα και σε αυτό το σχέδιο, ως Ευρωπαίος αριστερός, επιδιώκω να συμμετέχω σε ένα εναλλακτικό δημοκρατικό σχέδιο που θα επιδιώκει να γίνει πλειοψηφικό, με τις αναγκαίες συμμαχίες, να υπερισχύει και να επαναθεμελιώνει βαθμία την Ευρώπη. Και ο Αλέξης αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες και ο Ηλίας σε ιδέες. Αυτό προφανώς είναι θέμα συσχετισμών. Όπως συμβαίνει στο εθνικό επίπεδο, έτσι και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα στα πολιτικά σχέδια δεξιάς και αριστεράς. Δεν με εκφράζει ο όρος ευρωσκεπτικισμός, όπως και δεν θα με εξέφραζε και ο όρος ελληνοσκεπτικισμός, αν στη χώρα μας επικρατούσε για ένα διάστημα η δεξιά. Και δεν θα επεδίωκα τότε το χωριό μου να αποχωρήσει από την κρατική ενότητα. Βέβαια, στην Ευρώπη μπορεί κάποιο κράτος να επιλέγει την αποχώρησή του, όταν κρίνουν ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν τους εκφράζει. Αλλά αυτό, η εθνική περιχαράκωση δηλαδή, είναι το πολιτικό σχέδιο της άκρας δεξιάς. Κυρίως στις χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα αντίπαλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό ισχύει και για όσους το υποστηρίζουν στη χώρα μας. Σας κούρασα με τα ζητήματα θεωρίας και στρατηγικής. Αρκετά. Τελειώνοντας, ας μου επιτραπεί για ολίγο να αναφερθώ από μια γενική σκοπιά στα σημερινά πολιτικά πράγματα. Και τα ελληνικά και τα ευρύτερα ευρωπαϊκά. Σε 2 χρόνια η χώρα βγαίνει από το μνημόνιο. Από τα μνημόνια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, 2 πράγματα κατά τη γνώμη μου έχουν σημασία. Το ένα είναι η στήριξη των λαϊκών στρωμάτων, όσο αυτό είναι δυνατό, για να αντέξουν. Αλλά αυτό είναι κάτι που ο Αλέξης το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Το δεύτερο είναι ότι στο ίδιο διάστημα θα διαμορφώνονται οι στρατηγικές και οι συνασπισμοί εξουσίας για το μέλλον της χώρας μετά τα μνημόνια και την κρίση. Και όχι μόνο από σύμπτωση, στο ίδιο διάστημα παίζεται το μέλλον της Ευρώπης. Εκλογές σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, δημοψήφισμα στην Ιταλία. Στο φόντο αυτά των μεγάλων προβλημάτων του Brexit, του προσφυγικού και των πολιτικών λιτότητας, που και οι προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν. Η ακροδεξιά και η εθνικιστική και λαϊκιστική δεξιά διεκδικούν συχνά να είναι η πρώτη δύναμη. Τους τρέφει η πολιτική λιτότητας. Ταυτόχρονα, το πολιτικό σχέδιο της ευρωπαϊκής δεξιάς που κυριαρχεί επί Μακρόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι έχει πιάσει τα όρια του. Η κρίση στην Ευρώπη είναι δομική. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, όπως και για ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι και για την Ελλάδα, απαιτείται από την αριστερά ένα δημοκρατικό σχέδιο. Μια δημοκρατική εναλλακτική. Διαφορετική από το πολιτικό σχέδιο που είχε η αριστερά τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας. Γνωρίζοντας πια καλά ότι αυτό που κάθε φορά συμβαίνει στην Ελλάδα έχει μεγάλη συνάρτηση με αυτά που συμβαίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει δηλαδή σχέση με τους πολιτικούς σχετισμούς. Η αριστερά πρέπει να αφήσει πίσω της τα λάθη. Στη χώρα μας η δεξιά έχει ένα καινούριο ηγέτη με σαφή πολιτική φυσιογνωμία. Είναι νεοφιλελεύθερος και είναι προς τιμή του ότι δεν το κρύβει ότι είναι νεοφιλελεύθερος. Αυτό του δίνει μια δυναμική σε ορισμένα κοινωνικά στρώματα και σε ορισμένα πολιτικά ρεύματα, αλλά έχει όρια αυτή η δυναμική. Ο νεοφιλελευθερισμός στην περίοδο της Θάτσερ στόχευε στην ευημερία των 2/3 της κοινωνίας, συμπιέζοντας το 1/3 και το κοινωνικό κράτος. Ο καπιταλισμός εκείνη την περίοδο, χωρίς να είναι στην παλαιότερη ακμή του, έκανε ένα τέτοιο σχέδιο, το σχέδιο της Θάτσερ, να δείχνει ρεαλιστικό και η Θάτσερ ηγεμόνευσε για πολλά χρόνια. Στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές μπορούν να εξυπηρετήσουν κάποια εύρωστα στρώματα, ας πούμε το 1/3, αλλά αυτό λόγω περιορισμένων πόρων θα γίνει συμπιέζοντας τα υπόλοιπα 2/3 της κοινωνίας. Αυτό ισχύει στην πραγματική ζωή, γιατί στο φαίνεστε βέβαια μπορεί τα πράγματα να προσπαθούν να δείχνουν αλλιώς και υπό προϋποθέσεις να πείθουν, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η πολιτική τους δημιουργεί καινούριους πόρους. Απέναντι σε αυτό το πολιτικό σχέδιο της δεξιάς, απαιτείται ένα δημοκρατικό σχέδιο που μπορεί να εκπορεύεται από την αριστερά, αλλά θα είναι μια δημοκρατική εναλλακτική και όχι μια αριστερή εναλλακτική. Γιατί ποιος θεωρεί ότι στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης ο άμεσος στόχος είναι ο σοσιαλισμός. Άλλωστε, όπως έλεγα νωρίτερα, ότι μας έμαθε ο Τολιάτη, οι σημερινοί αγώνες είναι προϋπόθεση για τους μελλοντικούς. Οι σημερινές νίκες είναι προϋπόθεση για τις μελλοντικές νίκες σε μια αντίληψη ενιαίας πορείας.
Ένα τέτοιο δημοκρατικό σχέδιο θα απευθύνεται σε μια υποδιαμόρφωση κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία των 2/3 που σήμερα δεν υπάρχει. Χρειάζεται λοιπόν μια ευρεία αντίληψη που θα απομονώνει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και η Ευρώπη γενικότερα. Η κυριαρχία του πολιτικού σχεδίου της δεξιάς στις τελευταίες δεκαετίες έγινε δυνατή λόγω της αποδοχής του αυτού του σχεδίου της δεξιάς από τους σοσιαλδημοκράτες. Μόνο η απεμπλοκή της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας από τη δεξιά μπορεί να δώσει διέξοδο στην κρίση της Ευρώπης και αυτό μάλλον αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες. Και είναι πολύ θετικό που ο Αλέξης συζητά συστηματικά μαζί τους, όπως και ο Δημήτρης στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ώρα τα ίδια βήματα να γίνουν και στην Ελλάδα και ο Αλέξης μίλησε για ανοιχτό διάλογο. Και ολόκληρη η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, χρειάζεται ένα δημοκρατικό εναλλακτικό σχέδιο για την επαναθεμελίωση της Ελλάδας και της Ευρώπης. Σήμερα είναι απόλυτα αναγκαίο ένα νέο αφήγημα της αριστεράς για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ και το Μιχάλη το Σαμπατακάκη. Last but not least που λέμε και στη Μυτιλίνη. Να καλέσω για ένα κλείσιμο το Δημήτρη τον Παπαδημούλη, το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς.